αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Έχουν υποτίθεται προς το καλύτερο. Εγώ νομίζω έχουν αλλοιωθεί πια. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, να πάρετε παράδειγμα το ποδόσφαιρο. Το τελευταίο Μουντιάλ που ζήσαμε. Το είχατε παρατηρήσει αυτό το φορείο που είχαν τον ποδοσφαιριστή και το δένανε με ζώνη ασφαλείας. Στο φορείο. Για να μην πέσει. Από τα 25 εκατοστά. Αυτό είναι ο ποδοσφαιριστής. Έχει μάθει να πέφτει από τα 25 εκατοστά τουλάχιστον. Αυτή είναι η δουλειά του. Να πέφτει. Ζώνη ασφαλείας. Είναι σαν να έχει την ομάδα του Πόλο και να τη φοράς μπρατσάκια να μην πνίγει. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή είσαι προπονητής και έχεις ένα καλλιτέχνη του καλλιτεχνικού πατινάζ. Είναι έτοιμος να βγει και του λες. Μία έξω εκεί στον πάγο γλιστράει. Βλέπω αυτά τα γήπεδα που φτιάχνουν. Δεν έχουν θύρα G. Εμείς όποτε παίζαμε στην επαρχία ειδικά, full θύρα G. Θύρα G. Είναι θύρα, τζαμπατζίδες. Είναι αυτά που είναι στις πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Θύρα G λέγονται. Τι άλλο θα αλλάξουν. Δηλαδή θα βάλουν και σχολιαστές να σχολιάζουν, ας πούμε, το ποδόσφαιρο όπως σχολιάζουν τον μπιλιάρδο. Και τώρα βλέπετε τι μπάλα έχει ο Ζαγοράκης. Κατεβαίνει, ναι, και βάζει γκολ. Πολύ καλό γκολ του Ζαγοράκη. Μπράβο. Όλο το κάνουμε αντίστροφα. Να βάλουμε στο τένισα όπως είναι οι σχολιαστές του ποδοσφαίρου. Αλλά και τώρα ρίχνει τη ρακέτα και φύρει μια κόμπα. Τον κάρβωσε τον άλλο για να τον έκανε και τον τσάκισε.